σύστημα εδώ και λίγα χρόνια κι από κανένα δεν ζητώ παράσημα καλόνια κι από κανένα δεν ζητώ παράσημα καλόνια. Κάποτε τέλος ζήτω από τα πτώματα γιατί είμαι εθισμένος στα παραπτώματα. Από το σύστημα με όνειρα βαρβάτα κι άσε να λένε για μια κοντή κατούλα με γραβάτα κι άσε να λένε για μια κοντή κατούλα με γραβάτα. Από το σύστημα γλυκιά μου πιτσιρίκα σε γουστάρω δίχως πρίκα δίχως ένσημα και ίκα σε γουστάρω δίχως πρίκα δίχως ένσημα και ίκα. Δεν θέλω ζήτω από τα πτώματα γιατί είμαι εθισμένος στα παραπτώματα. Παρασκευή 28 Απριλίου και είστε συντονισμένοι στο ελεύθερο ραδιόφωνο της AirTopen στους 106,7 στα FM για την Αττική και στο er-top-en.com για το διαδίκτυο. Ακούτε την εκπομπή «Με χωρίς πατρίδα». Στην κονσόλα του ήχου συναντούμε τον Μανόλη Σάλα. Στα μικρόφωνα βρίσκονται η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Ανδρέας Στασινόπουλος. Καλώς σας βρίσκουμε. 2 μέρες πριν από την Πρωτομαγιά δεν θα μπορούσαμε για τη σημερινή εκπομπή να είχαμε καλύτερο καλεσμένο από τον σημερινό μας. Υπό άλλες περιστάσεις ίσως αναλώναμε ένα μέρος της εκπομπής στα καινούργια ψέματα του Τσίπρα. Όμως είμαστε πολύ χαρούμενοι που αντί να αναφερθούμε στον απατεώνα πρωθυπουργό και στην μιζέρια των ημερών θα ταξιδέψουμε σε άλλες εποχές αλλά και στο παρόν με τις σκέψεις ενός πολύ ιδιαίτερου και ξεχωριστού ανθρώπου ο οποίος έχει κάνει πράξη ζωής πολλά από τα επίδικα που θέτουμε από τούτα τα μικρόφωνα κάθε εβδομάδα. Δώσουμε το λόγο στον καλεσμένο μας, να πω τον τρόπο επικοινωνίας και να θυμίσω ότι οι ερωτήσεις των ακροατών προηγούνται των δικών μας. Στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο 54045 αφού προηγουμένως πληκτρολογήσετε ένα πι ελληνικό κεφαλαίο κενό και ακολούθως ό,τι εσείς επιθυμείτε. Κάθε μήνυμα κοστίζει 25 λεπτά του ευρώ και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος χρηματοδότησης του αυτοοργανωμένου εγχειρήματος της AirTopen, ενός ραδιοσταθμού που όλοι όσοι συμμετέχουν το κάνουν αμυστή. Μαζί μας σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται ένας ελεύθερος άνθρωπος, ο Τέο Ρόμβος. Τέο, καλώς ήρθες στην AirTopen. Γεια σας παιδιά. Σε καλωσόρισα ως ελεύθερο άνθρωπο και τούτο γιατί παρατηρώντας κανείς τη ζωή σου θα μπορούσε να βρει πολλές ασχολίες, με κυριότερη ίσως εκείνη του συγγραφέα. Ως προς τα ιδεολογικά, πώς αυτό προσδιορίζεσαι? Πολύ πετυχημένα νομίζω είπες, ανέφερες, προανέφερες ότι είμαι μάλλον ένας ελεύθερος άνθρωπος και αν δεν είμαι προσπάθησα και προσπαθώ να είμαι. Εμείς εδώ έχουμε καταστρώσει μία σειρά από ερωτήσεις ώστε σπονδυλωτά να σταθούμε σε μερικές χρονολογίες που σημάδεψαν τη ζωή σου και να φτάσουμε στο σήμερα. Είναι σημαντικό για κάποιους ακροατές που τυχόν δεν σε γνωρίζουν να μάθουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ξεκινήσουμε όμως από την αιτία που σε φέρνει στην Αθήνα από τη Σύρο που διαμένεις μόνιμα. Και αυτή είναι το αφιέρωμα που έκανε για εσένα χθες το βράδυ το εναλλακτικό βιβλιοπωλείο με αφορμή την έκδοση του βιβλίου σου Γεώργιος Σκυπιώτης, ένας φίλος των παιδιών. Επειδή δεν έχουμε ακόμα διαβάσει το βιβλίο, θα ήθελα να μας πεις τι πραγματεύεται. Καταρχήν, ό,τι αφορά την ηλικία μου, δεν είναι και πολύ ευπρόσδεξο σε μια τέτοια συζήτηση, διότι θα μακρηγορήσουμε. Δηλαδή... είμαι απείρων χρόνων, βεβαίως, δεν έχω να το κρύψω, αλλά από την άλλη, ας πούμε, τι να σας πρωτοπώ. Τι έχω ζήσει, ας πούμε, στα 6 μου, στα 8, στα 15, στα 25, στα 35, στα 45, όχι, 70. Επί του παρόντος να μας μιλήσεις για το βιβλίο σου, θα τα πάρουμε σιγά-σιγά για την πορεία σου. Το βιβλίο είναι ένα υλικό βασικά που βρέθηκε πριν από 15 χρόνια, με βασάνισε και εμένα και τη σύντροφό μου, η οποία είναι συνσυγγραφέας στο βιβλίο, συνεργάτης και συγγραφέας, συνσυγγραφέας. Μας βασάνισε λοιπόν αρκετά χρόνια μέχρι να βρούμε τη φόρμα που θα το αποδίδαμε στο κοινό. Είναι λοιπόν ένα υλικό ενός κατά τη γνώμη μου σημαντικού ανθρώπου που έζησε ένα ολόκληρο αιώνα, δηλαδή ήτη από το 1872 μέχρι το 1971, έναν αιώνα ζωής γεμάτης ιστορία στην περιοχή αυτή που, την ευρύτερη που ζούμε κι εμείς σήμερα. Αυτό που εκείνα τα χρόνια εν μέρη ονομαζόταν Ελλάδα και οι Οθωμανικές περιοχές, Μακεδονία δηλαδή, Θράκη, Ανατολική, Δυτική και Ήπειρος, αλλά μέσα στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια αυτός ο άνθρωπος, αφού έζησε κάποια χρόνια εκεί πέρα, ενώ γινόντουσαν διάφορες γενοκτονίες, σφαγές, πόλεμοι κτλ, βρέθηκε να είναι εχμάλωτος των Βουλγάρων σε κάποια από τις διενέξεις της πολύ συχνές εκείνα τα χρόνια, εννοώ στις αρχές του 20ου αιώνα, του 1900, βρέθηκε εχμάλωτος στη Βουλγαρία. Κάποια στιγμή οι μεγάλες δυνάμεις που βεβαίως βρισκόντουσαν στην περιοχή πώς, για πες. Ναι, ζητήσανε την απελευθέρωση του εχμαλώτου και των εχμαλώτων, γιατί ήταν αρκετοί, και τους αφήσανε και επέστρεψε στη χώρα αυτή. Από εκεί και πέρα βρέθηκε σε διάφορα μέρη, στη Σάμο, στην Μυτιλίνη, στα νησιά του Αιγαίου γενικότερα, και τελείωσε τη ζωή του στο μέρος που ζω εγώ. Το υλικό της ζωής του, που είναι ένα τεράστιο υλικό και το οποίο δεν βρίσκεται μέσα σε αυτό το βιβλίο, είναι μόνο 320 σελίδες ζωής στο βιβλίο αυτό που βγήκε. Το τεράστιο αυτό υλικό, που είναι περισσότερες από 1300 σελίδες, θα το αναρτήσω όπως κάνω για κάθε μου βιβλίο στο διαδίκτυο για να είναι ελεύθερο για ανάγνωση από τον καθένα, και το υλικό το οποίο επέλεξα τέλος πάντων για να δημιουργήσει στον αναγνώστη ένα προβληματισμό γύρω από αυτά που συνέβησαν τα τελευταία 100 περίπου χρόνια από σήμερα, 120, και έγινε βιβλίο, αυτό θα συνεχίσει να σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Το υλικό αυτό θα το ανεβάσουμε, όπως είπα εγώ και η σύντροφός μου, ας πούμε, σε λίγο καιρό, σε λίγες εβδομάδες. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν υπήρξε ένας εκπαιδευτικός, σε γενικές γραμμές θα σας πω γι' αυτόν, σημαντικός γιατί αφιερώθηκε στην εκπαίδευση, στα παιδιά, αφιερώθηκε σε μια εκπαίδευση εκτός ορίων σχολείου, δηλαδή πολύ συχνά έχοντας σχέση φιλίας με τα παιδιά, δημιουργούσε σχέση φιλίας, βρέθηκε να κάνουν παρέα στο σπίτι, στο δρόμο, τα βράδια ας πούμε, μαζί να βγαίνουν βόλτα, να κάνουν Σαββατοκύριακα πολύ συχνά κατασκήνωση μαζί, να τους διδάσκει πώς θα ανταπεξέλθουν σε δυσκολίες ας πούμε, προσωπικές της ζωής και σε επίπεδο και σε ψυχολογικά ζητήματα όπως ανασφάλειες ή όταν θέλουν να γνωρίσουν τον έρωτα τα παιδιά, ενδεχομένως ας πούμε σαν νέοι άνθρωποι που είχαν μια αγωνία γύρω από αυτό. Συνήθως ήταν οι περισσότερες σχέσεις που δημιούργησε με τα παιδιά εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, στις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι το 1935, συνήθως ήταν με αγόρια, γιατί ήταν σε γυμνάσια που δεν ήταν μεικτά εκείνα τα χρόνια. Βεβαίως δημιουργήθηκε και σχέσεις φιλίας με κορίτσια που έτυχε να είτε να τα διδάξει, αλλά βασικά να έχει σχέση με τις οικογένειες των παιδιών, και κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε να είναι και στη δίνη πολιτικών διώξεων, ένας άνθρωπος στην ουσία του συντηρητικός βέβαια εκείνα τα χρόνια, βλέποντάς το μέσα στο πλαίσιο της ιστορικότητας ας πούμε, και της χώρας, ενδεχομένως προοδευτικός για τότε, αλλά για σήμερα ας πούμε, κοιτάζοντας πίσω, ένας άνθρωπος συντηρητικός για μένα, και γι' αυτό μου υπήρξε με τεράστια δυσκολία για να μπορέσω να τον πλησιάσω και να τον καταλάβω, και αυτό έγινε σιγά σιγά, με έναν άνθρωπο με τον οποίο διαφωνούσα αλλά σε πάρα πολλά ζητήματα, όπως για παράδειγμα θέματα που άπτονται της θρησκείας, έτσι. Αυτός ήταν και θεολόγος, γιατί είχε σπουδάσει αυτό το πράγμα και πίστευε, ενώ εγώ αντιθέτως σαν συγγραφέας που επιχείρησα να συνυπάρξω μέσα σε ένα βιβλίο με αυτόν τον άνθρωπο, προσπαθώντας να δημιουργήσω ένα διάλογο μαζί του, νοητό βέβαια, γιατί μόνο εξ αποστάσεως μπορεί να γίνει αυτό, εκτός και αν κατέβει κάποια στιγμή το πνεύμα του εδώ κοντά μας, ανάμεσα. Βρέθηκα λοιπόν μαζί του πολλές φορές ή αντιμέτωπος, αρκετές φορές τον καταλάβαινα στον προβληματισμό του ή στη σχέση του με τα παιδιά ή στον τρόπο που ήθελε να τους μεταλαμπαδεύσει ιδέες κτλ. Αλλά άλλες φορές διαφωνούσα ριζικά μαζί του και οργιζόμουν κιόλας. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε λίγο την κουβέντα μας, ας πούμε, πιο ανοιχτή. Θα την ανοίξουμε. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην συντροφιά μας και την Χαρά, σύντροφο του Τέο Ρόμβο, όπως και το σύντροφο τον Νίκο από τις εκδόσεις Απορτούνα, που μας βοήθησε για να γίνει η σημερινή συζήτηση. Τέο, γεννήθηκε το 1945, σε χρόνια δύσκολα, μασινάμα και ηρωικά, καθώς ο λαός τότε διεκδίκησε την ελευθερία του από ξένους και ντόπιους δυνάστες, έστω και αν εν τέλει δεν τα κατάφερε. Πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να έρχεται σε πρώτη επαφή με αναρχικές και ελευθεριακές ιδέες? Με αναρχικές και ελευθεριακές ιδέες. Στην ουσία αυτά ήταν πράγματα που από πολύ νωρίς τα είχα, είτε στην καρδιά μου, είτε στην ψυχή μου, είτε στο κεφάλι μου, γιατί μέσα στο σχολείο αναγκάστηκα να γίνω κατά κάποιο τρόπο πολέμιος της εξουσίας, αντιεξουσιαστής δηλαδή. Αναγκάστηκα μέσα από μια σκληρή και άθλια εκπαίδευση εκείνων των χρόνων. Όχι ότι έχει αλλάξει σημαντικά, σίγουρα έχει αλλάξει, αλλά όχι και τρομερά, ας πούμε, αυτό το μοντέλο, ας πούμε, εκπαίδευσης. Το ας πούμε που έχει και στο κέντρο το δάσκαλο, τέλος πάντων, έτσι βρίσκεται στο κέντρο ενώ δεν βρίσκεται το παιδί. Ίσως η δική μου αίσθηση ήταν ότι το παιδί δεν μπορεί να παραγωνίζεται και να μένει στην άκρη. Αυτό το είχα ήδη από την πρώτη, ας πούμε, στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο σχολείο. Το υπέστηνα, ας πούμε, στο πετσί μου, γιατί θα σας πω κάτι τώρα, δεν θέλω να μιλάω, βαριέμαι κιόλας, αλλά και δεν θέλω να μονοπολώ, ας πούμε, την κουβέντα, αλλά έτυχε να γεννηθώ κορίτσι. Δεν ξέρω αν, παρότι ακούγομαι σαν άντρας, στην πραγματικότητα όταν γεννήθηκα ήμουνα κορίτσι. Έχεις πει έως το έκτο έτος σου. Πώς? Ναι. Έως το έκτο έτος σου. Άρα κάτι έχεις υποψιαστεί για μένα. Κάτι. Λοιπόν, ήμουνα ένα κορίτσι που ίσως να μην ήμουνα τόσο κορίτσι, αλλά εγώ είχα βέβαια την ψυχολογία ενός κοριτσιού, έτσι μεγάλωνα. Και οι φίλες μου, τέλος πάντων, μου είχαν δείξει ότι είμαστε μία από τα ίδια. Μέχρι που είδα, ας πούμε, κάποια στιγμή και εγώ, σε ένα αθώο κατούριμα της φιλενάδας μου, της Τερέζας, είδα ότι ήμασταν διαφορετικοί ανατομικά, ας πούμε. Και εκεί βέβαια έπαθα πλάκα, αυτό έγινε γύρω στα 4, αλλά παρόλα αυτά δεν μου εξηγήθηκε και από την Τερέζα επαρκώς για να καταλάβω, ούτε εκείνη καταλάβαινε και πολύ καλά, αλλά έμεινα με διάφορες απορίες, ώσπου πήγα στο σχολείο και εκεί προσγειώθηκα πολύ άσχημα, γιατί βρέθηκα μπροστά σε μια αγριοδασκάλα, μια κυρία, τέλος πάντων, από αυτές που λέγαμε, υπερήλικα, η οποία όταν μου είπε να κάτσω, γιατί φοράω παντελόνια για παράδειγμα, γιατί εκείνα τα χρόνια τα κορίτσια δεν φοράγανε παντελόνια ακόμα, της είπα ότι είμαι αγόρι, ας πούμε, γι' αυτό φοράω παντελόνια, γιατί έτσι μου είχαν πει από το σπίτι. Βέβαια, γιατί ήμουν κορίτσι, γιατί οι γονείς μου θέλανε κορίτσι, γι' αυτό ήμουν κορίτσι, ναι. Και εγώ δεν είχα καταλάβει βέβαια τη διαφορά. Μετά στο σχολείο πήγα με μακριά μαλλιά, νομίζοντας βέβαια ότι είμαι κορίτσι. Εκείνοι βέβαια δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό, και εκεί αρχίζει, όπως καταλαβαίνεις, ας πούμε, η πρώτη κόντρα, ας πούμε, την εξουσία. Βρέθηκα, ας πούμε, στη δινή θέση, λοιπόν, να πρέπει την άλλη να φύγω από το σχολείο την ίδια ώρα και να πάω την άλλη μέρα με κουρεμένος. Πήγα και αναγκαστικά κουρεύτηκα, αφού εξήγησα στη μητέρα μου, με πήγε και με κουρέψανε. Μάζεψα τα μαλλιά μου, περίληπος, και την άλλη μέρα πήγα πάλι, αφέθηκα στην αυλή και να πάω μέσα μόνος μου, και μπήκα σε μια τάξη στην οποία με βάλανε με κορίτσια, με λύπη μου όμως, επειδή τότε ήταν ελλείψη δασκάλων, η εκπαίδευση γινόταν πολλές φορές με δύο τάξεις μέσα, δηλαδή συγκεκριμένα ήταν η πέμπτη μαζί με την πρώτη. Ανάμεσα, λοιπόν, με βάλανε να κάτσω ανάμεσα σε δύο κορίτσια, τα οποία ήταν νταβραντισμένα, έτσι, μεγαλόσωμα και τα λοιπά, και εγώ ήμουν ανάμεσα στα δύο και ένιωθα τεράστια καταπίεση, και πέρασα εκεί πέρα σχεδόν ένα χρόνο μέσα στην απόλυτη καταπίεση. Αυτό ήταν αρκετό για να με κάνει, αν θέλεις, αναρχικό ή αντιεξουσιαστή ή ενάντια στο σύστημα. Έχεις ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες ως ναυτικός. Έχεις μείνει για αρκετά χρόνια σε Γερμανία, Γαλλία και λιγότερα στο Κογκό, για να επιστρέψεις στην Αθήνα και να βρεις τελικά τη δική σου Ιθάκη στο νησί της Σύρου. Πόσο εύκολα ή δύσκολα είναι να εγκατασταθεί μόνιμα σε ένα μέρος ένας άνθρωπος όπως εσύ, που έχεις γυρίσει τόσα μέρη? Η απάντηση είναι ότι εγώ αυτό που έψαχνα στη ζωή μου το βρήκες. Ναι. Δηλαδή έψαχνα καταρχήν τη Μιντιλού, την οποία την έψαχνα ένα αγωνίως. Αυτή ήταν το λιμάνι μου. Δηλαδή όταν βρήκα την Μιντιλού, τότε ηρέμησα, ας πούμε. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ας πούμε. Και τώρα, για να καταλάβετε δηλαδή πώς ένας άνθρωπος που τέλος πάντων έχει ταξιδέψει, γιατί πράγματι έχω ταξιδέψει πολύ, όχι με τα καράβια, 2 χρόνια ήμουν εκεί, αλλά μ' άρεσε γενικώς το ταξίδι και έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει ταξιδέψει πάρα πολύ ζητάει την αγκαλιά μιας γυναίκας ή αντίστροφα ενός άντρα, ας πούμε. Δηλαδή αυτό ζητούσα μέχρι που το βρήκα και άραξα. Και άραξες. Λοιπόν, ανάμεσα στα τόσα ενδιαφέροντα που έχεις κάνει, είτε ως ενασχολήσεις είτε ως επαγγέλματα, διαβάζω ότι έχεις εργαστεί και ως νυχτοφύλακας στο Μουσείο Γκέτε στη Φραγκφούρτη. Επάγγελμα φαινομενικά ατέριαστο για ένα μελλοντικό συγγραφέα ή από τότε συγγραφέα, δεν ξέρω, αλλά στο ιδανικό περιβάλλον θα πρόσθετα, καθώς ως νυχτοφύλακας ήσουν μόνο εσύ και απέναντί σου απλωμένη γνώση. Κάπως έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία το έχεις συνθέσει. Πραγματικά η ερώτησή σου είναι πανέμορφη. Η απάντησή μου ίσως είναι βλακώδης, λιγότερο ωραία. Δεν το έκανα από χόμπι αυτό. Το πανεπιστήμιο ήταν ένας χώρος, ας πούμε, καταπληκτικός, γιατί εκεί γεννιόντουσαν ιδέες εκείνα τα χρόνια. Ήταν το πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης, ονομαστό για τη σχολή της Φραγκφούρτης. Σπουδαίοι φιλόσοφοι ήταν εκεί που είχαν περάσει, είχαν διδάξει. Ακόμα και τον καιρό που εγώ ήμουν νυχτοφύλακας, ήταν ο τελευταίος, ας πούμε, της σχολής Φραγκφούρτης, ήταν ο Χάμπερμας εκεί, και ο Αντόρνο που έπαιρνε σύνταξη λίγο πριν. Σπουδαία μυαλά. Αν θέλεις, οφείλω, ας πούμε, ειδικά στον Μαρκούζε που ήταν στην Αμερική και στον Καστοριάδη, οφείλω, ας πούμε, τις ιδέες της ανατροπής που εκείνα τα χρόνια, ας πούμε, φαινόταν ότι θα έρθει από το πανεπιστήμιο, χωρίς να ψευδέσεις αυτό. Σίγουρα τα παιδιά δημιουργήσανε καταστάσεις καταπληκτικές μέσα στα πανεπιστήμια. Ήμουνα και εγώ ένας από αυτούς, δηλαδή, μέσα σε αυτό το κίνημα. Το κίνημα που είχε εκραγεί σε κατά κάποιο τρόπο παγκόσμιο κίνημα, που είχε εκραγεί, ας πούμε, από τη Γερμανία και από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και είχε απλωθεί σε όλες τις χώρες. Γαλλία βέβαια με το Μάη, έτσι, το Μάη βρισκόμουν εγώ εκεί, έτσι. Ήταν μια πραγματικά πολύ ζωντανή εποχή, με την έννοια δηλαδή ότι γινόντουσαν πράγματα όχι από εκεί που τα περιμέναμε προηγουμένως. Δηλαδή, αν θέλεις, οι πρωτοπορίες, ας πούμε, φαινόντουσαν ότι θα δείξουν, ας πούμε, την ανατροπή μέσα από την καταπίεση, ας πούμε, του προλεταριάτου και τα λοιπά. Φαινόταν λοιπόν να έρχεται από αλλού, και αυτό ήταν, ας πούμε, μια άλλη αντίληψη, ας πούμε, και μια άλλη άποψη. Εγώ δεν έχω γνώμη σε αυτό. Εγώ έχω άλλη γνώμη, μάλλον να πω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποστηρίζω αυτά που λέω τα δικά μου σαν θέσφατα ή σαν δόγμα. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν, βεβαίως σιγά σιγά, διότι αν κοιτάξουμε γύρω μας, είναι δύσκολα πολύ τα πράγματα. Οι άνθρωποι είναι κοπάδι και είναι έτοιμοι, ας πούμε, να ακολουθήσουν, δηλαδή, τον κάθε... Μιλήσατε κάτι είπατε πριν για κάποιους, αλλά... Για ηγέτες. Ναι, για ηγέτες ακριβώς. Είναι έτοιμοι λοιπόν να ακολουθήσουν οι άνθρωποι σχεδόν τον καθένα που είναι έτοιμος να δείξει το οτιδήποτε. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω σε αυτή την ιστορία πια, ή τέλος πάνω από αρκετά χρόνια. Εκείνα τα χρόνια υπήρξαν πράγματι κάποιοι φιλόσοφοι που δείχνανε, ας πούμε, προς τα κάπου. Η αναζήτηση ήταν και προς την ψυχή του ανθρώπου, έτσι, που είναι απαραίτητο, ας πούμε, να κοιτάξουμε και εντός μας, πέρα από το έξω. Αλλά εγώ πιστεύω και πίστεψα ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε τη γειτονιά μας πρώτα-πρώτα, τον τόπο που ζούμε και τον τόπο στον οποίο, ας πούμε, δρούμε, για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα ουσιαστικά. Και αυτό πράττω, ας πούμε, από εκείνα τα χρόνια. Και το έμαθα αυτό μέσα σε αγώνες, δηλαδή καθημερινούς ή πολλών ετών, μέσα σε διάφορες χώρες, όχι μόνο και στη Γαλλία και στην Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες. Στην Αγγλία έχω ζήσει, σε κοινόβια δηλαδή, και έχω δει πως οι άνθρωποι δουλεύανε, ας πούμε, καταρχήν πως αγωνιζόντουσαν να δουλέψουν μαζί, να έρθουν μαζί πρώτα-πρώτα για να δουλέψουν μετά για μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές μαζί, έτσι. Αυτά, παιδιά, μην σας τσακίζω τώρα. Έχεις ασχοληθεί με τη συγγραφή βιβλίων με τον κινηματογράφο. Συγγνώμη. Συγγραφή βιβλίων, ναι. Κινηματογράφο, με μεταφράσεις, έχεις εκδώσει περιοδικά. Είσαι από τους πρωτοπόρους στην underground κουλτούρα, ενώ στη συντηρητική αθηναϊκή κοινωνία των 70's έκανες πράξη αδιανόητα για την εποχή εγχειρήματα. Πότε αποφάσισες ότι θα γίνεις συγγραφέας, ή μήπως είναι σαν τους στίχους των τραγουδιών που μερικές φορές απλά γεννιούνται? Δεν ξέρω αν απογοητεύσω με αυτό που θα πω, αλλά δεν αποφάσισα να γίνω συγγραφέας. Ήμουνα λίγο απ' όλα, έκανα τα πάντα. Πράγματι δούλευα στον κινηματογράφο, έχω δουλέψει για τηλεόραση, στη Γερμανία δούλευα στη τηλεόραση. Έχω κάνει διάφορα τα οποία όμως δεν με εκφράζανε και δεν με γεμίζανε. Η χαρά, η μιντιλού που έλεγα πριν, που είναι η χαρά της ζωής μου, μου έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μπορέσω να γίνω συγγραφέας, αν θέλετε, κάτι που είναι και καλό και κακό ταυτόχρονα, γιατί κλείστηκα πάρα πολύ στον εαυτό μου για να μπορέσω να δω τον εαυτό μου και να μπορέσω να αναλυθώ, να κοιτάξω στον καθρέφτη, δηλαδή, που είναι μια πραγματικά σκληρή ιστορία, έτσι, να μπορέσει να δεις τον εαυτό σου ο καθένας από εμάς και να δεις δηλαδή τα καλά, τα κακά, πώς προχωράς, για να μπορέσω να γράψω, έτσι, γιατί για τον συγγραφέα είναι απαραίτητο αυτό, όχι για κάθε συγγραφέα, αλλά για ένα συγγραφέα που σκέφτεται και τον αναγνώστη, έτσι. Ή μπορεί και να μην το σκέφτεται, αλλά τέλος πάντων δεν θέλει να τον εξοντώσει. Δεν έκανα τίποτα φοβερό, έμεινα στο σπίτι, άρχισα να μαγειρεύω, να πλένω τα πιάτα, να καθαρίζω δηλαδή στο σπίτι. Έγινα αυτό που λένε το κορίτσι, ας πούμε, έγινα εγώ, επιτέλους, ας πούμε, ξανά, και έβρισκε και χαρά ένα ζεστό φαγητό όταν γύριζε και ίσως μερικές σελίδες, ας πούμε, για να προχωρήσουμε στο παραπέρα. Δεν έκανα τίποτα καταπληκτικό. Δεν είμαι από αυτούς τους συγγραφείς που κάνανε κάτι φοβερό στη ζωή τους. Άλλωστε ο Τέο είναι εντελώς χαμηλών τόνων και φαίνεται από όλη τη ζωή του και την πορεία του. Εξάλλου η γοητεία της απλότητας είναι αυτό που μετράει, νομίζω. Τη δεκαετία του 70 πάντως έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα που και μόνο να τα παριθμίσουμε δεν θα μας φτάσει η ώρα. Θα σταθούμε σε 2-3 γεγονότα που δεν γίνεται να τα αποφύγουμε. Κατανοώ ότι ίσως είναι κάπως οδυνηρές κάποιες αναμνήσεις σου. Κάποιοι σύντροφοι τότε λογικά μπορεί να μιζούν, να έχουν φύγει από κοντά μας. Εγώ θέλω να σταθώ στην αρχή στον Ρόλφ Πόλε. Υπήρξες φίλος του, αλληλέγγυος και μεταφραστής του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που οι γερμανικές αρχές τον κατηγορούσαν ως ηγετικός τέλεχος της ομάδας Bader-Meinhof, ενώ τότε Έλληνας Υπουργός Δημόσιας Τάξης Δροσογιάννης το χαρακτήρισε ως πρίτανη της τρομοκρατίας. Για την μη έκδοση του Ρόλφ Πόλε στη Γερμανία αναπτύχθηκε ένα πρωτοφανές και τεράστιο λαϊκό κίνημα συμπαράστασης. Η επιτροπή του οποίου κινήματος χρησιμοποίησε ως βάση ένα από τα πρώτα κοινόβια των Αθηνών που είχε συστήσει εσύ επί της οδού Μπενάκη. Να μην την πλατιάσω την ερώτηση, απλά μίλησέ μας έστω συνοπτικά για αυτό τον χαρισματικό σύντροφο, τον Ρόλφ Πόλε, και πες μας και μερικές έτσι αναμνήσεις που δεν θα σε αφήσουν ποτέ από αυτό το πρώτο κοινόβιο στην Αθήνα. Αντρέα, θα μου επιτρέψεις να πω καταρχήν ότι δεν ήταν ο Δροσογιάννης τότε, ήταν ένας άλλος υπουργός Άμυνας, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, γιατί ήταν Καραμανλής τότε, έτσι, και ο άλλος ο Δροσογιάννης ήταν νομίζω στην επόμενη κυβέρνηση Πασόκ, δηλαδή δεν είχε καμιά σχέση. Πάντως είχε υποθεί αυτό. Ναι, αυτό ίσως όταν αυτό να έχει υποθεί από τον Πόλε μου φαίνεται περίεργο, γιατί όχι δεν τον ήξερε. Για τον Πόλε, αυτό τουλάχιστον βρήκα εγώ. Ναι, ίσως να το έχεις βρει στο ίντερνετ, αλλά μερικές φορές βλέπεις το ίντερνετ μπορεί να μας κοροϊδεύει. Δεν πειράζει, γι' αυτό είσαι εδώ, για να μας τα ξεδιαλύνεις. Ναι, ο Ρόλφ Πόλε πράγματι ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια για τον Ρόλφ που ίσως ακουστούν αιρετικά, αλλά ας μου επιτραπεί να τα πω, γιατί υπήρξε φίλος. Και φίλος εντός εισαγωγικών. Τον Πόλε εγώ τον γνώριζα μόνο, έτσι, από το Μόναχο, δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικά ποτέ. Τον ήξερα, συνυπήρκαμε εκεί στην περιοχή, στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Αυτός ήταν πολύ πιο γνωστός, εγώ ήμουν πολύ λιγότερο γνωστός ή μάλλον καθόλου. Εκείνα τα χρόνια είχε τελείωνε, ας πούμε, σαφή της. Μιλάω τώρα για το 70 ή 71. Ο Ρόλφ ήδη είχε τελείωνε και έκανε αγώνες σαν νομικός που είχε τελειώσει. Ο πατέρας του ήταν γνωστός νομικός στο Μόναχο. Έκανε αγώνες για φοιτητές που διωκόντουσαν στο πανεπιστήμιο για διάφορες ιστορίες, είτε σε κάποιες μικρές εξεγέρσεις που γινόντουσαν γύρω κτλ. Είχε φτιάξει λοιπόν μια ομάδα αλληλεγγύης κτλ. Προς τους διωκόμενους και όλα αυτά, έτσι. Ο Ρόλφ ήταν δηλαδή ένα πρόσωπο αρκετά γνωστό με την έννοια, πολιτικοποιημένος βεβαίως και όλα αυτά, αλλά εγώ δεν ήμουνα. Εγώ ήμουν ένας τέλος πάντων νέος άνθρωπος εκεί πέρα, ξένος κιόλας, και έκανα μια σχολή κινηματογράφου εκείνο τον καιρό στο Μόναχο. Τον ξανασυνάντησα εδώ επειδή εγώ επεδίωξα όταν συνελήφθη να, μαζί με τα παιδιά που ήμασταν μαζί στο κοινόβιο που δημιουργήσαμε, γιατί δεν το έκανα εγώ βεβαίως, το δημιουργήσαμε μαζί με άλλους και πολύ σημαντικά πρόσωπα, για μένα τουλάχιστον στη ζωή μου παίξανε σημαντικό ρόλο, ο Νίκος Σομπαλής που έχει φύγει από τη ζωή, ο Γιώργος Σουκακουλίδης που είναι σήμερα γνωστός ποιητής και συγγραφέας, ο Πιτσιρικάς, η Σοφίτσα η Βλάχου και ο Άγγελος ο Μαστοράκης. Αυτά ήταν τα παιδιά του κοινοβίου και εκεί βεβαίως ερχόντουσαν κάθε μέρα δεκάδες ή εκατοντάδες αργότερα άνθρωποι. Και βεβαίως εκεί γνώρισα και τη Μιντιλού μου και από τότε, ας πούμε, είμαστε μαζί. Εκείνη την εποχή λοιπόν ο Ρόλφ δεν ήταν ποτέ active στην πραγματικότητα μέσα στην ΡΑΦ. Ήταν οι υποθέσεις που γινόντουσαν, ας πούμε, ήταν ότι ήταν ένας άνθρωπος που νίκιαζε σπίτια κρυσφύγετα για τη ΡΑΦ. Ο ίδιος δεν είχε ενεργά πάρει μέρος στον ένοπλο, έτσι. Απλώς ήταν ένας άνθρωπος που τους στήριζε, αν θέλετε, νομικά. Αυτό τους έδινε μια βοήθεια σε ζητήματα, ας πούμε, που χρειαζόντουσαν οι διωκόμενοι, καταδιωκόμενοι κτλ. Επαναστάτες της ΡΑΦ. Έτσι, Ανδρέας Μπάντερ, η Μάινχοφ, η Ρουρίκα, ο Μάλερ, ο οποίος για λίγο καιρό βέβαια, δικηγόρος ήταν και αυτός, για λίγο καιρό είχε εμπλακεί, αλλά τελικά μετά από χρόνια μάθαμε ότι ήταν πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών. Τέλος πάντων, τέτοιες ιστορίες. Εδώ λοιπόν κάποια στιγμή πιάνεται, ας πούμε, με πληροφορίες της μυστικής γερμανικής αστυνομίας, τον συλλαμβάνουν εδώ πέρα και εγώ ένιωσα την ανάγκη, όπως, ας πούμε, θα γινόταν το ίδιο και στη Γερμανία ή στη Γαλλία της εποχής ή σε κάποια άλλη χώρα ευρωπαϊκή, να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διωκόταν πολιτικά, γιατί τον πιάσανε επειδή βρισκόταν στην Ελλάδα δεν διωκόταν στην Ελλάδα, αλλά βρισκόταν στην Ελλάδα, έτσι. Εντάξει, με πλαστά χαρτιά. Αυτό δεν ήταν όμως και λόγος για να εκδοθεί. Λοιπόν, αυτό που επιχείρησα να κάνω μαζί με τους συντρόφους τότε ήταν να μην εκδοθεί στη Γερμανία, όπου θα πήγαινε στα λευκά κελιά και τα γνωστά συναπακόλουθα. Και γι' αυτό κάναμε μια επιτροπή, ας πούμε, τότε, η οποία κράτησε αρκετό καιρό ένας αγώνας. Μπήκανε πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα σε αυτό, ένας χώρος δηλαδή που λίγο πολύ μου ήταν οικείος και γνωστός από το βιβλιοπωλείο που ερχόντουσαν ή από την πλατεία Εξαρχείων που αράζανε τότε εκείνα τα χρόνια. Η πλατεία Εξαρχείων ήταν ένας χώρος που μαζευόντουσαν όλοι οι πολιτικοποιημένοι νέοι κάθε απόχρωσης, ελεύθερος χώρος βέβαια μετά τη Χούντα. Και εκεί συναντιόντουσαν οι ιδέες, συναντιόντουσαν οι συζητήσεις, συναντιόντουσαν, ας πούμε, αν θέλετε, και τα δόγματα, ας πούμε, και γινόταν μια ευρύτερη, πλατύτερη κουβέντα. Αυτά. Το 1975 ανοίγει στο αναρχικό βιβλιοπωλείο Octopus Press στην οδό Κολέτη. 85. Όχι, 75. Ναι. Μιλάμε για ένα εντελώς παράτολμο εγχείρημα, καθώς τότε το αναρχικό ρεύμα ήταν στα Σπάργανα και μετρούσε μερικές εκατοντάδες μόνο, αν όχι δεκάδες συντρόφους. Τελικά το βιβλιοπωλείο λειτουργήσε ως πόλος έλξης του κινήματος και ένα χρόνο μετά δέχεται βομβιστική επίθεση από φασίστες. Θέλω να μοιραστείς ξανά μαζί μας κάποιες αναμνήσεις που δεν θα σβηστούν ποτέ από το μυαλό σου. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω να πω πολλά. Απλώς θέλω να σημειώσω ότι το 1974 άνοιξα το βιβλιοπωλείο και λίγους μήνες μετά, 4 μήνες μετά, το 1975 δηλαδή το Φλεβάρι, μου κάψανε το βιβλιοπωλείο οι φασίστες και ήταν τέλος πάντων μια ευκαιρία για να μάθουν ότι υπάρχουν διάφοροι άλλοι που ήταν σαν και εμένα για να έρθουν να με δούνε. Για μένα ήταν η χαρά μου που μου κάψανε το βιβλιοπωλείο και πολύ το χάρηκα, ας πούμε, αυτό που έγινε μετά, έτσι. Το πριν δεν με νοιάσκησε καθόλου, δεν ήμουν από αυτούς που... Αληθεύει ότι έστειλες στους σκοτικούς στη φυλακή βιβλία με επαναστατικό περιεχόμενο? Αλήθεια είναι αυτό. Ποια βιβλία τους έστειλες? Τους έστειλα «Τι να κάνουμε» του Λένιν, το αλφαβητάριο του κομμουνισμού και να του μπακούν. Αυτά τα βιβλία τους έστειλα. Τα πήγα, όχι δεν τους τα έστειλα, τα πήγα να τα δώσω στη φυλακή, να τα παραδώσω στους ίδιους. Όμως μου είπαν ότι δεν μπορώ να τα δώσω. Ζήτησα το διευθυντή. Ανοιχτά, χωρίς δέμα? Όχι, είχα δέμα για τον καθένα φτιάξει, 6 δέματα, μικρά. Και βεβαίως ο διευθυντής, όταν τον είδα, μου είπε ότι δεν μπορεί να τα δώσει. Εγώ του είπα ότι τα αφήνω εδώ πέρα για να τα δώσετε, για να τους τα δώσετε και τα λοιπά. Και έγινε αυτή η κουβέντα, αυτός μου λέγει ότι δεν τα δίνω. Αυτό. Λοιπόν, για να κλείσουμε με το παρελθόν, γιατί έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παρόν. Έτσι, μπράβο. Τελευταία ερώτηση. Έχοντας ζήσει μέσα στο κίνημα τα χρόνια μετά την πτώση της Χούντας, θα ήθελα να μας περιγράψεις εν συντομία τις τότε συνθήκες με τις παρούσες, δηλαδή τις ιδέες που υπερασπιζόσασταν τότε, εν συγκρίση με τις σημερινές, τι έχει αλλάξει, τι έχει παραμείνει ίδιο και πώς βλέπεις την πλατεία εξ αρχείων που είχες αγαπήσει τότε, με το σήμερα. Καταρχήν, εγώ σήμερα δεν έχω σχέση με την πλατεία εξ αρχείων, όχι επειδή ζω κάπου αλλού, έτσι. Ναι, ζω αλλού. Ειλικρινά δεν ξέρω πρόσωπα και πράγματα και με θλίβει, ας πούμε, να συναντάω και σε reunion, ας πούμε, ανθρώπους, ας πούμε, έτσι, που τέλος πάντων βιώσαμε κάποια πράγματα μαζί. Δεν το επιδιώκω αυτό. Άκουσα ότι κάποιοι φίλοι παλιοί, ας πούμε, συναντιόνται, αλλά δεν θα πήγαινα επί τούτου, ας πούμε, μόλον ότι τους αγαπώ και αντιθέτως θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν έρθουν σπίτι μου ή αν με καλούσαν στο σπίτι τους τώρα εκείνοι, ας πούμε. Λοιπόν, δεν έχω να πω για τα εξάρχεια, δεν ξέρω τι γίνεται στα εξάρχεια ακριβώς. Ας μην το προσωποποιήσουμε στα εξάρχεια. Μπορώ να πω ότι βρίσκω, ας πούμε, χωρίς λόγο, ας πούμε, αυτά τα παιχνίδια της καθημερινής, αν θέλεις, άσκησης επαναστατικής πλάκας, ας πούμε. Έτσι, αυτά τα βρίσκω, ας πούμε, έτσι, ανούσια και χωρίς, δηλαδή, επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι ουσιαστικός όσο μπορώ και νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο ουσιαστικό οι καταλήψεις, αυτά που γίνονται δηλαδή σε ψητέκια εκεί στην περιοχή, όπως το Νοσότρος, όπως γίνεται στο Αυτόνομο Παστέκι ή σε άλλους χώρους που δεν τους ξέρω γιατί δεν ζω εκεί, αλλά πιστεύω, ας πούμε, σε τέτοιες δράσεις δηλαδή που πραγματικά δίνουν στέγη και υπόσταση, ας πούμε, σε παρέες ανθρώπων που είναι, αν θέλεις, λίγο διαφορετικοί από τους υπόλοιπους ή πολύ διαφορετικοί, που δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα ελεύθερων χώρων όπου μπορούν να εκφραστούν ιδέες, όπου μπορούν να συζητηθούν πράγματα, όπου μπορούν να γίνουν δημιουργικά πράγματα και τέχνη και χίλια δυο άλλα. Αλλά είμαι κατά κάποιο τρόπο μακριά από βίες, ας πούμε, δράσεις χωρίς νόημα και χωρίς λόγο, έτσι. Ή έτσι τις βλέπω εγώ, έτσι. Πιθανόν να κάνω λάθος. Δεν δογματίζω και πάλι το λέω έτσι. Ωραία, ακούμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε. Από το ότι Σύρο ήταν και ο καλλιτέχνης που θα ακούσουμε. Επιστροφή στο στούντιο της AirTopen, ακούτε την εκπομπή «Με χωρίς πατρίδα». Στη συντροφιά μας σήμερα έχουμε τη χαρά να βρίσκεται ο συγγραφέας Τέος Ρόμβος, που έως τώρα μοιράστηκε πολύτιμες αναμνήσεις για το παρελθόν του κινήματος. Από την Άνω Σύρο, είπαμε, ήταν ο καλλιτέχνης, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αλίμονο. Από τη γειτονιά μου. Το σπίτι το έχει πάρει ένας ξαδερφός μου και ξέρουμε σε ποιο ντουλάπι κρυβότανε όταν ήταν πιτσιρικάς. Που κάπνισε την πρώτη του φούντα. Έτσι και τα λοιπά. Τα έχουμε μάθει όλα, πώς το λένε, τα πάντα ξέρουμε γι' αυτό. Αλίμονο στην πολιτεία που θα βρεθεί χωρίς εξεγερμένους, με βοβούς, συμβιβασμένους, ταπεινωμένους πολίτες. Μέλη να γίνει νεκροταφείο. Γράφει στο βιβλίο του σου «Ασασίνη του Βορρά, δροσουλίτες του Νότου». Την ελληνική πολιτεία, πώς την κρίνεις με βάση τα γραφόμενα που μόλις περιέγραψα? Την ελληνική κοινωνία σήμερα. Την ελληνική πολιτεία. Πολιτεία. Σε σχέση με τους εξεγερμένους πολίτες. Μάλιστα. Κοίταξε, αγνώ ειλικρινά δηλαδή τι σημαίνει η ελληνική πολιτεία. Εγώ αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, τι σημαίνει οι Έλληνες πολίτες ή τι σημαίνει, ας πούμε, εξεγερμένους πολίτες. Αυτό είναι για μένα το ζητούμενο, δηλαδή άνθρωποι που όπως και εγώ υπήρξαν υπότακτος, ας πούμε, και από παιδί και ανυπάκουος. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, τον πολίτη όχι που λέει όχι για να λέει όχι, αντιλαμβάνομαι τον πολίτη που λέει όχι γιατί ξέρει γιατί λέει όχι. Και όταν βεβαίως έχουμε μια πολιτεία απέναντί μας η οποία είτε είναι ανάλγητη όπως ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τα παλαιότερα χρόνια εμείς, με και άλλοι βεβαίως άνθρωποι που είναι από μας πολλοί, διωκόμενοι και καταδιωκόμενοι για τις ιδέες, έτσι, αυτό το μόνο που μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ιστορία είναι πραγματικά η εξέγερση. Ακόμα όμως και στο νησί που εγώ ζω, έτσι, το να εξεγείρομαι ενάντια στις αποφάσεις που παίρνει ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο θεωρώ αναρμόδιο για κάποια ζητήματα, δηλαδή που άπτονται πια όχι τις σημερινής αλλά της αυριανής και μεθαυριανής, ας πούμε, του μέλλοντος δηλαδή του νησιού, αυτό εννοώ θεωρώ αναρμόδιο. Ναι, βεβαίως έχω αντιρρήσεις εγώ σαν πολίτης και θέλω να τις εκδηλώσω κιόλας με κάθε τρόπο. Δηλαδή δεν μπορεί να υποθηκεύει το μέλλον, ας πούμε, είτε μια κυβέρνηση είτε, ας πούμε, μια τοπική μικρή, ας πούμε, εξουσία, να υποθηκεύει το μέλλον, για παράδειγμα, ας πούμε, δεκαετιών, έτσι, της ανθρωπότητας ή της πόλης ή του χωριού ή του τόπου. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός με αυτό που λέω. Απολύτως. Λένε πως το πιο καλό βιβλίο ενός συγγραφέα είναι εκείνο που έχει στο μυαλό του και δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό σου? Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια για μένα αυτό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το απαντήσω έτσι, αλλά σίγουρα έχω πολλά βιβλία που θα ήθελα να έχω γράψει ή να γράψω. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να το κάνω, διότι ήδη είμαι αρκετά σε προκεχωρημένη τέλος πάντων κατάσταση, σύψης, δεν ξέρω αν... Εμείς αντιθέτως σε βλέπουμε μια χαρά. Μακάρι, ας πούμε, αλλά δεν ξέρεις μετά φεύγοντας από εδώ πώς θα πέσω ξερός, ας πούμε, στην αγκαλιά της χαράς για να με συνεφέρει. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω πραγματικά, ας πούμε, αν θα μπορέσω να κάνω κάτι περισσότερο, μπορεί να μην κάνω τίποτα, αλλά σίγουρα προσπαθώ να τελειώσω τώρα 2 βιβλία που έχω, ας πούμε, στην άκρη. Το ένα μάλιστα το έχω υποσχεθεί στον Νίκο, ας πούμε, να το δώσω. Θεωρώ απαραίτητο να κάνω μερικά ακόμα βιβλία. Τα βιβλία μου δεν είναι άμεσα πολιτικά σε καμία περίπτωση, είναι έμεσα και γι' αυτό δεν περηφανεύομαι, έτσι, απλώς λέω, δηλώνω, ας πούμε, ένας συγγραφέας που δεν προσφέρω αλήθεια ή δρόμους, ας πούμε, πώς θα βγούμε, αν θέλετε, από το τέλμα το σημερινό και θα πάμε σε μια διαφορετική, καλύτερη ή τέλος πάντων πολύ καλύτερη στο παράδεισο ενδεχομένως. Αυτό μου είναι αδύνατο να το κάνω, γιατί δεν το γνωρίζω κιόλας και εγώ ψαχουλεύω και ψάχωνομαι. Θα ήθελα να γράψω ερωτικά στη ζωή μου, δεν ξέρω, δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Θα ήθελα να γράψω, δηλαδή, καταρχήν την ελεγία του έρωτα, ας πούμε, γενικότερα, για όσους ερωτεύονται και θέλουν να ερωτευτούν ή ζητάνε τον έρωτα, όπως προηγουμένως άκουσα από κάποια υπέροχα χείλη εδώ πέρα δίπλα μου. Και ο έρωτας επανάσταση είναι, έτσι. Ο έρωτας μπορεί να είναι επανάσταση, μπορεί να είναι όμως και εμπόριο, τρεχαγύρευε. Εγώ λέω τώρα για αυτούς που πιστεύουν στον έρωτα, έτσι, και όχι πως θα αρπάξουν κανένα φραγκάκι, αλλά αυτοί που πιστεύουν στον έρωτα. Μου επιτρέψεις να πω τώρα 2 κουβέλες, γιατί πραγματικά μου αρέσει το θέμα πολύ. Είναι οι γυναίκες πρώτα-πρώτα. Και γι' αυτό εγώ σας έλεγα ότι είμαι κορίτσι πριν, για να πραγματικά για να τονίσω ότι έχω κατανοήσει τις γυναίκες. Και προσπαθώ να το πω στους φίλους μου τους άντρες αυτό. Βεβαίως ο δικός σου, ας πούμε, φαίνεται πονηρεμένος, ας πούμε, ο Ανδρέας. Δεν είναι ανυποψίαστος. Αλλά είναι πάρα πολλοί άντρες σήμερα που δεν καταλαβαίνουν, δηλαδή, την ουσία της ζωής. Που είναι, δεν είναι αυτό μόνο, αλλά είναι ένα βασικό πράγμα, έτσι, ο έρωτας. Θα μπορούσα να τραγουδήσω κιόλας για τον έρωτα τώρα, μόλις δεν έχω πρόχειρα τραγούδι. Για να πάμε λίγο στη Σύρο, να μας πεις κάποια πράγματα από εκεί, να τα συνδέσεις κιόλας με την ερώτηση που έχουμε ετοιμάσει. Είναι ένα πολύ μικρό κείμενο από το βιβλίο των Λάρι Τιφτ και Ντένι Σάλιβαν σε μετάφραση του Φίλιππα Κυρίτσι με τίτλο «Ο αγώνας για να είναι κανείς άνθρωπος». Γράφουν λοιπόν οι συγγραφείς. Πιστεύουμε ότι χωρίς ένα μακρινό ταξίδι, το οποίο ενσαρκώνει την κοινότητα και αποκαθιστά το προβάδισμα του ανθρώπινου και του φυσικού, θα συνεχίσουμε να μεταλλασσόμαστε σε μη ανθρώπινες μορφές ζωής. Ο άνθρωπος πάσχει έντονα από μια νοσταλγία για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία πάνω στη γη, εκτός από αυτήν που μπορεί να βρεθεί στο πλαίσιο της διαφώτισης του πνεύματος, την ικανότητα να διατηρεί μια σχέση κατανόησης και όχι εκμετάλλευσης με τους συνανθρώπους του. Όπως μας λένε οι συγγραφείς, λοιπόν, Τέο, το προβάδισμα πρέπει να δοθεί στην κοινότητα, στο ανθρώπινο και στο φυσικό. Τα έχεις βρει αυτά στη Σύρο? Καταρχήν συμφωνώ με αυτή την άποψη, γιατί νομίζω ότι είναι και μέσα στις δικές μου, έτσι, αντιλήψεις. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Φίλιππος είναι ένα παιδί, ένας γλυκύτατος άνθρωπος, έτσι, έχει βασανιστεί στη ζωή του για να γίνει αυτό που έγινε, που είναι τέλος πάντων ένας άνθρωπος που φιλοσοφεί κατά κάποιο τρόπο, έτσι, μπορεί να δίνει και πράγματα σε νεότερους ή ευρύτερα, ας πούμε, στους γύρω του ανθρώπους. Έχω μια αίσθηση ότι ζει λίγο απομονωμένος ο ίδιος, θα έπρεπε να βγει λίγο περισσότερο στην κοινωνία, να το τολμήσει, γιατί τώρα πια περιμένουν και από αυτόν να ακούσουν άλλοι. Πιστεύω σε αυτές τις ιδέες, τέλος πάντων, και εγώ, χωρίς να τις προπαγανδίζω φωνάζοντας και τα λοιπά, έτσι, με τον τρόπο, τέλος πάντων, στάση ζωής μου, έτσι προσπαθώ να το κάνω. Για σύνδεση αυτές τις εικόνες με το τι γίνεται στη Σύρο, το ανθρώπινο, στη το φυσικό Σύρο, και τη δική σου επανάσταση που έχεις κάνει. Στη Σύρο, κοίταξε, αυτό που κάναμε, ας πούμε, τώρα βέβαια είναι λίγο ενδεχομένως και βαρετά, και δεν θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Χοντρικά να σας πω ότι εγώ πήγα σε έναν οικισμό μεσαιωνικό να ζήσω, και στο μεσαιωνικό αυτό οικισμό που πήγα να ζήσω διαπίστωσα, πρέπει να εξηγήσω βέβαια πρώτα, ότι δεν είχα και τεράστια εμπειρία ζωής στη χώρα μας, έτσι. Δηλαδή είχα έλλειμμα, και ζώντας και στην Αθήνα μέσα είχα ακόμα μεγαλύτερο έλλειμμα, γιατί όταν ζεις σε μια τεράστια πόλη δεν μπορείς πραγματικά να δεις διάφορα πράγματα τα οποία είναι διάχυτα γύρω σου, αλλά όταν είσαι σε ένα μικρό μέρος αυτά μεγενθύνονται, έτσι, είναι σαν να παίρνεις ένα φακό και τα βλέπεις. Δηλαδή τι, για παράδειγμα, σήμερα βάδιζα εκεί κάτω που είχα πάει στο φίλο, αγαπημένο φιλοδοντίατρο που πήγε λίγο να με ξεκάνει, στο Βασίλη, στο Ρέντι. Πάω να περάσω τον Κηφισό, υπάρχουν δύο γέφυρες φτιαγμένες τελευταία, γιατί πριν από χρόνια που πήγαιναν δεν υπήρχαν, τώρα έχουν φτιαχτεί για πεζούς, οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Δηλαδή είναι δύο γέφυρες, η μία δεν έχει επάνω πάτωμα για να πατήσεις, γιατί είναι κενό, έχει κάτι λαμαρίνες που τρεμοπαίζουν εκεί, είσαι έτοιμος να πας από κάτω, στο ποτάμι δηλαδή μέσα, και η άλλη, ας πούμε, δεν φτάνει στο τέλος και είναι βουνά από χώμα και δεν μπορείς να περάσεις, έτσι. Δηλαδή δύο γέφυρες κατασκευασμένες, τεράστιες, για πεζούς, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό δεν μπορείς να το δεις εύκολα μέσα σε αυτή την τεράστια πόλη. Δηλαδή γίνονται γύρω μας απίστευτες απάτες, απίστευτες διασπαθήσεις, όπως τις λένε, χρήματος, δηλαδή απίστευτες κομπίνες γύρω μας, ας πούμε από το δημόσιο, από με λεφτά, ας πούμε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, για έργα και τα λοιπά, τα οποία δεν μπορείς να τα δεις. Γιατί πρέπει να πας στη δουλειά σου, έτσι, βγαίνεις να πας από το σπίτι σου στο γιατρό, ξέρω εγώ, και πρέπει να περάσεις από την πρώτη γέφυρα που μπορεί να περάσεις. Εγώ, επειδή είχα λίγο το χρόνο, κάθισα και τα περιεργαζόμουν αυτά και είδα, ας πούμε, μια απίστευτη αθλειότητα. Στον οικισμό που πήγαμε να ζήσουμε, λοιπόν, με τη Μυντιλού, στο μεσαιωνικό, είδαμε λοιπόν σε ένα μεσαιωνικό οικισμό που μόλις είχε κηρυχθεί διατηρητέος ήτι αρχαιολογικός χώρος να γίνεται το σώσε, δηλαδή να αλλάζουν όλα μορφή, ενώ υπήρχαν συγκεκριμένοι όροι δόμησης, τρόποι, το πώς παρουσιάζεται αρχιτεκτονικά ένα κτίριο σε ένα μεσαιωνικό οικισμό που πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά κτλ. Είδαμε, ας πούμε, 1.002 τέτοια πράγματα, αλλάζουν από μια στιγμή στην άλλη. Αυτό ήταν ένα έναυσμα, μικρό μεν, αλλά για μένα, για να κατανοήσω που βρίσκομαι. Δηλαδή, ήμουν σε μια χώρα, ας πούμε, είχαμε πάει πριν με τη χαρά στην Αφρική, στην Κεντρική Αφρική, ζήσαμε κάποιο καιρό, γυρίζοντας εδώ, βρισκόμασταν στον πολιτισμό, κατά τη γνώμη μας, νομίζαμε. Έτσι, ξαφνικά διαπιστώνουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα δεν υπάρχουν κανόνες ζωής, συνύπαρξης. Έτσι, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Με τεράστια προβλήματα, μηχανισμοί ελέγχου γύρω μας δεν υπάρχουν, μολονότι αισθανόμαστε καταπίεση πολλές φορές για πράγματα άλλα. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να μην μπορείς να πας να κάτσεις στα Εξάρχεια επειδή είναι, ξέρω εγώ, η μπάτση, αλλά μπορείς, ας πούμε, να κάνεις οτιδήποτε άλλο, οπουδήποτε αλλού, και δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, ένα απλό θα σας πω τώρα που εμένα, ας πούμε, με έχει ενοχλήσει στη ζωή μου αφάνταστα, αλλά δεν είναι το μόνο, είναι 1.002 τέτοια. Ας πούμε, περπατάς σε έναν δρόμο οποιονδήποτε και δεν μπορεί να περπατήσεις σαν πεζός. Δεν μπορείς να περπατήσεις σαν γυναίκα, αν έχεις παιδί, με ένα καροτσάκι, δεν μπορείς, ας πούμε, επειδή ξέρετε καλά ότι είναι κατηλημένα τα πεζοδρόμια κτλ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, παιδιά. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, σχεδόν σε όλη τη χώρα, αυτό το διαπίστωσα σιγά-σιγά, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια για να περπατάει κανείς εκτός πόλεων. Μέσα στις πόλεις υπάρχουν κάποια υποτυπώδη. Γιατί δεν υπάρχουν, όπως έλεγα πριν, κανόνες, ή υπάρχουν κανόνες που δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Λοιπόν, έχουμε χιλιάδες τέτοια πράγματα που αν δεν σκύψουμε, κατά τη δική μου γνώμη, στην γειτονιά μας, να δούμε τι πρέπει να αλλάξει, έτσι, για να συνυπάρξουμε, δεν θα συνυπάρξουμε ποτέ. Συγγνώμη που έγινα λίγο κουραστικός, έτσι. Μακάρι να είχαμε πιο πολύ χρόνο. Διάβασα ότι στο σπίτι που μένετε, ναι, εσύ και η γλυκύτατη Χαρά, η σύντροφό σου, ουσιαστικά το επισκευάσατε μόνοι σας με πολύ προσωπική εργασία. Ναι, αλήθεια. Δημιουργήσατε ένα αλητό μέρος με πολλά δέντρα, λουλούδια, με ωραία θέα. Με λίγα λόγια, δημιουργήσατε δίχως πολλά χρήματα τις ιδανικές συνθήκες διαβίωσης. Ναι. Τι θα είχες να προτείνεις σε κάποιον που σκέπτεται να αφήσει τις μεγάλες πόλεις και να μετεγκατασταθεί σε ένα μέρος με λιγότερους κατοίκους, αλλά δεν το αποτολμά? Εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν στους νέους ανθρώπους ότι είναι αναγκαίο να ταξιδέψουν όσο γίνεται περισσότερο, έτσι να... Μου κάνει και νοήματα, βλέπεις, έτσι. Ναι, ναι, και καλά σου κάνει, ερωτικά ήταν αυτά οι φυλάκια, έτσι. Λοιπόν, οι νέοι πρέπει να ταξιδέψουν, είναι αναγκαίο οπωσδήποτε, έτσι, να κάνουν το ταξίδι της ζωής τους, της εμπειρίας τους, της χειραφέτησής τους. Τα κορίτσια επίσης. Και ένα τελευταίο να πω για τον φίλο Πόλε που δεν το είπα πριν. Εγώ περιμένω, ας πούμε, θεωρώ ότι η Επανάσταση θα έρθει πρώτα από τις γυναίκες, πρώτα από τους ομοφυλόφιλους και τις γυναίκες, για να εξηγούμε. Με συγχωρείτε δηλαδή για αυτό που είπα το ρητό, δεν το πιστεύω ότι θα έρθει μόνο από εκεί, αλλά επειδή τους γουστάρω και τους δύο, θα ήθελα να πω αυτό. Ωραία. Ναι. Τέο, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, παιδιά. Δυστυχώς ο χρόνος να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλό κρασί έχεις εκεί στη Σύρο? Έχω φίλους που κάνουν καλό κρασί. Και πατάω κι εγώ με τα πόδια μου κάθε καλοκαίρι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όλους εδώ στην παρέα, και τον Τέο και τη Χαρά και τον Νίκο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση όλους σας. Και θα τα πούμε και στους δρόμους. Και στους δρόμους, ναι, γιατί έχουμε και εργατική πρωτομαγιά. Ο αγώνας συνεχίζεται, ούτε βήμα πίσω.